τη συμμυστική εικόνα πολλά χρόνια και να μην βρίσκεις ούτε καν κατανόηση από τα σωματεία της Κορινθίας και να καταφέρνεις αυτό το οποίο κατάφερε η διοίκησή μας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να έχουμε πράγματι φτιάξει. Χτίσατε μια καλή ομάδα. Ένα καταπληκτικό ρόστερ για τα δεδομένα της κατηγορίας. Βέβαια σε αυτό συνέτεινε πάρα πολύ και ο προπονητής μας. Ο κύριος Κιάσος είναι το μέλλον της προπονητικής στην Ελλάδα. Εγώ δεν επέλεξα τυχαία ένα προπονητή και να τον φέρω εδώ και μάλιστα να τον δεσμεύσω ότι θα μείνει 3 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιλογή μου σε συνδυασμό με τη δυναμική που μας δίνει αυτή η ενότητα που έχουμε μεταξύ μας, ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες αυτή η πεντάδα θα γίνει εξάδα, επτάδα από αξιόλογους Κορινθίους. Εννοείς επιχειρηματίες και στη διοίκηση. Αξιόλογους Κορινθίας γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι επιστήμονες, μπορεί να είναι επιχειρηματίες. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Μανδρέκα, που είναι και αδερφικός μου φίλος πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή η ομάδα έχει ορισμένες αρχές, οι οποίες θα μείνουν απαράβατες. Δηλαδή, το πρώτο το οποίο έχουμε πει σαν αρχή είναι ότι δεν βιαζόμαστε. Πρέπει να προχωράμε με αργά αλλά σταθερά βήματα και να προοδεύουμε κάθε μέρα. Αυτό το βλέπουμε συνεχώς. Το δεύτερο είναι ότι πριν κάνουμε την έκρηξή μας, η οποία μπορεί να γίνει φέτος, μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια, θα πρέπει να έχουμε οργανώσει την ομάδα. Είναι αδυνατόν ο Πασκόνητος να μην έχει γραφεία και να συνεδριάζει το συμβούλιο του στα καφέ των ιδιοκτητών, των συμβούλων. Στα γραφεία των συμβούλων, ναι. Των συμβούλων. Είναι δυνατόν ο Πασκόνητος να μην έχει ένα προπονητικό κέντρο. Και το κύριο Ταρκώμα θα σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση σήμερα. Πριν από λίγο μου ήρθε η μακέτα του Πούλμαν, το οποίο πιστεύω θα το έχουμε τη Δευτέρα. Εννοείται για το κήπεδο. Το Πούλμαν της ομάδος. Α, το Πούλμαν, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πάρετε. Γιατί όχι, να το πάρετε. Αυτές είναι οι δύο όψεις του. Ναι. Η αριστερή και η δεξή. Ναι. Και αυτή είναι η πίσω. Ναι. Θα το έχουμε τη Δευτέρα. Είναι πολύ όμορφο αισθητικά, είναι ωραίο Πούλμαν, Mercedes. Και νομίζω ότι βαδίζουμε με αργά αλλά σταθερά βήματα και στον τομέα της οργανώσεως. Με το Δήμο Κορινθίων βρήκατε καμιά λύση ή συζητήσατε με το προπονητικό κέντρο ή με το γήπεδο για να το έχετε έδρα? Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή, στα πλαίσια που το επιτρέπει ο νόμος, είναι κοντά μας. Και οτιδήποτε είναι λογικό και το μπορεί να το εξυπηρετήσει, το εξυπηρετεί. Ήδη μας έχει παραχωρήσει αποκλειστικά το στάδιο επάνω, χωρίς να υπάρχει η τυπικότητα της αποκλειστικότητας, γιατί ορισμένα πράγματα μπορεί να γίνονται χωρίς να λέγονται και ορισμένα πράγματα λέγονται και δεν γίνονται ποτέ. Έχουμε ένα χώρο επάνω τον οποίο θέλουμε να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο υποδοχής και όπου θα τον επιπλώσουμε με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Όχι. Α, τα γραφεία. Ναι. Ούτε γραφεία. Στο γήπεδο δεν υπάρχει ένας χώρος να φιλοξενήσεις έναν επίσημο. Δεν υπάρχει ένας χώρος να προσφέρεις ένα απεριτίφ. Δεν υπάρχει ένας χώρος να καθίσεις πριν ή μετά τον αγώνα και να συζητήσεις. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να διαμορφώνουμε ένα χώρο που ήταν αποθήκη σε ένα πολύ όμορφο χώρο, όπου θα μπορεί να έρθει ο Περιφερειάρχης, να έρθουν οι βουλευτές του νομού, να έρθουν οι υπουργοί, να έρθει ο Δήμαρχος, να έρθουν οι προσκεκλημένοι από όλη την κοινωνία της περιοχής του νομού Κορινθίας και έξω από τον νομό Κορινθίας, να φιλοξενήσουμε τους αντιπάλους διοικούντες των ομάδων. Ως VIP δηλαδή, ναι. Ένα χώρο τέτοιο, όπου πραγματικά μπορούν να δοθούν οι συνεντεύξεις. Θα το δείτε σε λίγες μέρες, θα είναι έτοιμο. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει και τα έπιπλα. Θα είναι όμορφος χώρος. Και εκείνο που είναι το μεγάλο μας όνειρο και ο μεγάλος μας στόχος, εκτός από την αγωνιστική καταξίωση, δηλαδή έχουμε ένα πλάνο πενταετίας όπου θέλουμε να είμαστε τουλάχιστον στη Super League 2 και να είμαστε με μια ομάδα η οποία θα οργανώνεται από τώρα. Δηλαδή, πολλά από τα παιδιά που είναι σε πολύ μικρή ηλικία να έχουν ακολουθήσει την ομάδα λόγω της πιστότητός της και στις επόμενες κατηγορίες. Δηλαδή, έχουν ακολουθήσει και στην ΓΑΜΑ Εθνική και στη Super League 2 και αν είναι δυνατόν και καταφέρουμε και να το πετύχουμε και στη Super League 1. Είναι παιδιά δηλαδή που είναι μέσα από την οικογένειά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε τον Πασκόνητος οικογένεια. Και όμως μια οικογένεια πρέπει να έχει και το σπίτι της. Και επειδή η Κόρινθος, ο Πασκόνητος, έχει το δικό του σπίτι που είναι το γήπεδο του συνοικισμού, ήδη η περιφέρεια και μάλιστα με την βοήθεια
του Γιώργου του Οικονόμου, που είναι στέλεχος της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει εγκρίνει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Ευελπιστούμε ότι τα χρήματα θα εκμεταλλευτούν μέχρι τα Χριστούγεννα, ώστε να ξεκινήσει εκεί και να μετατρέψουμε το γήπεδο του συνοικισμού σε ένα πραγματικό κόσμημα. Θα είναι εκεί δηλαδή η έδρα? Όχι, όχι. Η έδρα της Κορίνθου, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, πρέπει να είναι το στάδιο της πόλης. Εκεί έχεις προβλήματα με τις υποδομές. Ναι. Δεν έχεις χώρους να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Είναι μέσα στην πόλη. Μέσα είναι ένας χώρος που πραγματικά δύσκολα μπορεί. Περιορισμένος. Δεν είναι η εποχή πια που ξεκίναγα με τα πόδια η Κορίνθου της δικής μου ηλικίας και πήγαινα με τα πόδια την Κυριακή στο γήπεδο το απόγευμα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί τότε δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα. Ναι. Τώρα ακόμη και ένα τετράγωνο πριν να μένει κάποιος, φεύγουν τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν στο γήπεδο. Τι έγινε να απαντήσει? Θέλουμε λοιπόν τώρα να πούμε ότι σε αυτό το χώρο μπορεί να αγωνιστούμε. Γιατί έχουμε ένα δίλημα, θα πρέπει να το κάνουμε χορτάρι, φυσικό χορτάρι, ή ένα τεχνητό χορτάρι της 7ης γενιάς, που μπορεί και αργότερα να είναι χρήσιμο. Βέβαια, θα μπουν καθίσματα σε όλο το γήπεδο με τα χρώματα της Κορίνθου, θα φτιάξουμε αποδυτήρια, θα φτιάξουμε ένα χώρο που θα μπορεί ακόμη και να συνεδριάσουμε εκεί, γιατί έχουμε κάνει μια μελέτη μεταξύ μας. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι αυτό θα είναι στην καρδιά της πόλης και το όνειρό μας είναι να φτιάξουμε την ωραιότερη Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Και σε αυτό θα συνεργαστούμε, εφόσον το θέλουν και οι άλλες ακαδημίες, γιατί εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα. Με όλες τις ακαδημίες στην πόλη, οι οποίες να είναι σοβαρές ακαδημίες. Με έχει κάνει κάποιος μια ομάδα σφραγίδα και βγάζει μεροκάματο μόνο. Να είναι μια σοβαρή ακαδημία, η οποία πραγματικά θα μπορεί να συνεργαστεί με την μεγάλη ομάδα της πόλης, με τη μεγάλη ομάδα του νομού. Και αυτές οι ακαδημίες μπορεί να είναι και εκτός πόλης. Καλό είναι. Τι έχει να απαντήσει σε αυτούς που όταν ακούσανε ότι ήρθε ο Κούγιας στην Κόρινθο, ναι, θα φτιάξει ομάδα. Αλλά μετά από λίγα χρόνια θα φύγει ο Κούγιας και μπορεί να πουλήσει την ομάδα. Τι απαντάτε? Εγώ δεν έφυγα ποτέ πουθενά. Χωρίς αιτία. Πρώτα απ' όλα η ομάδα δεν πουλιέται. Η ομάδα είναι ένα τεχνικό σωματείο. Ναι. Μέχρι η ομάδα να ανέβει Super League 2, λειτουργεί με το νομικό πλαίσιο του σωματείου. Δηλαδή σε ψηφίζουν τα μέλη της Κορίνθου και εσύ δεν έχεις τίποτα στην ουσία. Το μόνο που κάνεις δηλαδή μέχρι να πας Super League 2 είναι να βάζεις χρήματα. Όπως τώρα πληρώνουμε για το Πούλμαν, όπως πληρώνουμε για αυτούς τους παίκτες που πήραμε, όπως πληρώνουμε για τα ρούχα που πήραμε και τα οποία είναι ρούχα πρώτης εθνικής, μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες ελληνικές που χρησιμοποιούν αυτή την εταιρεία για να παίρνουν τις στολές τους και τα ρούχα του χειμώνα, τις φόρμες, τα άνορακ για το, που θα πρέπει η Κόρινθος όπου μετακινείται να είναι παράδειγμα προς μίμηση, να προκαλεί τη ζήλια για αυτό που θα βλέπουν. Να κατεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές από το ιδιόκτητο Πούλμαν όπου και να πηγαίνουμε, είτε σε μια μικρή κομμόπολη είτε σε μια πολύ μεγαλύτερη, και να λένε κοίταξε τι υπόδειγμα είναι η Κόρινθος. Άρα λοιπόν, αφού μαζί με τους φίλους μου εμείς τώρα οργανώνουμε το σωματείο, ακολούθως έχουμε δεσμευτεί ότι όλοι θα πάρουμε τις συμμετοχές. Δεν θα είναι όπως εγώ αγόρασα μόνος μου τον Μπαζιάννενα, αγόρασα μόνος μου την Παναχαϊκή, αγόρασα μόνος μου τη Λάρισα. Θα είναι όπως τότε που είχαμε συνεταιρικά με τον Πέτρο Θεοδωρίδη τον Ηρακλή. Όλοι μαζί. Άρα εδώ θα είναι συνεταίροι, δηλαδή θα έχουν τις συμμετοχές και ο Γιώργος ο Πιέτρης και ο Γιώργος ο Οικονόμου και ο Κώστας ο Παπαγιαννόπουλος και ο Λευτέρης ο Φρίγκελης και ο Αλέξης ο Κούλιας. Άρα εάν θα πρέπει σε μια στιγμή και θα πούμε ότι όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Μαζί θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Μπορεί λόγω γνώσεων και λόγω ηλικίας εγώ να έχω μια μικρός βαρύτερη γνώμη, αλλά σας λέω ειλικρινά, το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε έτσι. Γιατί η ισχύ είναι εν τη ενώση. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, αλλά θα είναι σε γυάλινα πόδια. Δεν θέλουμε κάτι ηλικιώδες που θα καταρρεύσει με την πρώτη στραβή, διαφορά ή με κάτι στραβό που θα μας συμβεί. Γιατί η Κόρινθος έχει διαλυθεί από ένα κακό περιβάλλον. Θυμάστε το 2002-2003 πάλι είχαμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα. Ήρκε η συμπεριφορά δύο ανθρώπων που εγώ και τα διαλύσαν όλα. Παράπονο. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι ο Μιχάλης Τσιχριτζής θα μου φερθεί έτσι. Με τον οποίο είχα μια αρίστη σχέση. Δεν περίμενα ποτέ ο Τσουμάνης, ένα μικρό παιδί που το είχα σαν παιδί μου, θα μου επιτίθετο στη Γενική Συνέλευση τότε που αποτύχαμε να ανέβει η ομάδα από την Τετάρτη Εθνική. Τότε κατευθείαν να θυμάστε. Ανέβαινε στην Τετάρτη Εθνική. Γιατί πέτυχε ένα γκολ ο Κάμπα στο 95 που το έβαλε μόνο ο Μπαρμάστα. Και είχαμε γεμίσει το γήπεδο, είχαμε κάνει μια υποδηματική ομάδα. Και έτσι πικραμένος έφυγα, δαπάνησα πάρα πολλά χρήματα. 7 χρόνια στα Γιάννενα, 7 χρόνια στην Παναχαϊκή και 7 χρόνια στη Λάρισα. Και δεν άφησα ερείπια. Άφησα ομάδες στην πρώτη εθνική, άφησα ομάδες με προπονητικά κέντρα παντού. Προπονητικό κέντρο στα Γιάννενα. Προπονητικό κέντρο στην Παναχαϊκή. Πούλμαν.
ποδοσφαιριστές ρόστερ 30 στην Λάρισα τώρα, άφησα 34 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων 32 με συμβόλαια όλοι. Εκ των οποίων με συμβόλαια 3-4-5 ετών και το κυριότερο από αυτούς 7 διεθνείς. Ομάδα στη Super League 2 με 7 διεθνείς. Άφησα 2 πούλμαν. Άφησα ένα προπονητικό κέντρο 100 στρεμάτων με γήπεδο, με 3 γήπεδα χορτάρια, με ένα πλαστικό γήπεδο, με εγκαταστάσεις 1.000 τετραγωνικών μέτρων, εσωτερικές πισίνες και με εξέδρα 2.000 καθημένων, με προβολής για νυχτερινούς αγώνες. Άφησα το Αλκαζάρ, το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο 10 χρόνια, το ανακατασκεύασα με δικά μου χρήματα και έχει ελεύθερη χρήση μόνο η ΑΕΛ για τον. Όταν λοιπόν κάνεις τέτοιο έργο, το αντίστοιχο έκανα και στα Γιάννα και δύο στην Παναχαϊκή, όπως στην Παναχαϊκή ανακατασκεύασα το ιστορικό γήπεδο της Αγίας. Mm. Χάλασα 600.000 ευρώ και είναι, παίζουν ακόμα με το χορτάρι που έβαλα εγώ το 2009. Έφτιαξα μπουτίκ, όπως παντού, και στα Γιάννα και στην Πάτρα και στην Λάρισα. Έφτιαξα χώρους μέσα στο γήπεδο που ούτε καν τους ονειρεύτηκαν ποτέ στη ζωή τους. Έντυσα το γήπεδο της Παναχαϊκής με την ιστορία της Παναχαϊκής. Ναι, το έχουμε δει. Είναι με όλη την ιστορία που είχαν ξεχάσει. Ήρθε ο Καπανδρίτης, που ήταν ο αδερφικός φίλος του Σπύρου του Μαργαρίτη, του παλιού αστέρα της Κορίνθου, όταν ο Μαργαρίτης πήγε στην Κορίνθο, και έβαλε τα κλάματα, μόλις ήρθε τον εαυτό του, πάνω στο. Στην και είναι ακόμα αυτά. Καταλάβατε. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι εγώ φεύγω μόνο για μια αιτία. Φεύγω όταν δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά μου. Όταν στενοχωριέμαι. Μένω εκεί που μου αρέσει. Το ξέρεις, είσαι και εσύ Κορίνθιος. Οι Κορίνθιοι στενοχωρούν γρήγορα. Όχι. Εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ αντιμετωπίζω τα πράγματα ρεαλιστικά πάντα. Για μένα η αγάπη είναι του απλού πολίτη. Δεν είναι η αγάπη αυτών που είναι στελέχη και ένα περιβάλλον μιας ομάδας. Η Κόρινθος δυστυχώς μετά την ακμή της, αυτή την πολύ μεγάλη ακμή που είχε στη Super League τότε με τη βοήθεια της οικογένειας Βαρδινογιάννη, λόγω αγνωμοσύνης προς την οικογένεια αυτή. Μην ξεχνάτε πως τραυματίστηκε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Θυμηθείτε ποιοι παίκτες ήρθαν και παίζαν εδώ. Μεγάλοι παίκτες. Διεθνείς ποδοσφαιριστές μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων. Και η συμπεριφορά ήταν αγνώμων. Το θέμα είναι ποιο είναι. Όμως, εκείνο που έχει ενδιαφέρον, η κοινωνία της Κορινθίας να αφυπνιστεί. Εάν δεν γεμίσουμε το γήπεδο, δεν έχουμε κανένα λόγο να εφιστάμεθα εμείς αυτές τις οικονομικές ταλαιπωρίες, να εφιστάμεθα δυσκολίες για το ποδόσφαιρο, δύσκολο πράγμα. Ναι, εννοείται. Να ανεχόμαστε να συνυπάρχουμε ανθρώπους κακοποιούς στο ποδόσφαιρο, αντίπαλους κακοποιούς, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από να στείλουν παιχνίδια για το στοίχημα. Ναι. Στείλουν παιχνίδια πια και για τα τοπικά πρωταθλήματα. Να το πάρετε πολύ σοβαρά αυτό που σας λέω. Περνάμε από πολύ σοβαρό έλεγχο. Κάθε ποδοσφαιριστή που παίρνουμε, γι' αυτό και παίρνουμε ποδοσφαιριστές νεαρούς. Αν δείτε τις ηλικίες των ποδοσφαιριστών που έχουμε πάρει στην Κόρινθο, είναι νεαρότατοι. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε και το τοπικό στοιχείο. Παρότι αντιμετωπιστήκαμε από ορισμένα σωματεία, ναι, τα οποία σε λίγο της Κορινθίας με επιφύλαξη. Δικαιολογημένα, πήρατε επέκταση από αυτούς. Δικαιολογημένα βέβαια, κάποιες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, δεν μπορεί να σου δώσει τον καλύτερο παίκτη το Κιάτο, δεν μπορεί να σου δώσει τον καλύτερο παίκτη το Τράκι ή να μου δώσει ο Τενέα της Αττικής. Όμως με τα χρόνια, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα γίνουμε μια οικογένεια. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βλέπετε όμως ότι αν δεν